Καλημέρα από μένα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Το θέμα μας είναι η ειδική ομάδα των νευροπαθών και των ασθενών σε αιμοδιάλυση, στους οποίους πολλές φορές χρειάζεται να δώσουμε αντιπηκτικά φάρμακα όταν συνυπάρχει αυτή η αριθμία, η κολπική μαρμαργή. Η κολπική μαρμαργή είναι μια νόσος της οποίας η επίπτωση αυξάνει η προείδηση της ηλικίας, όπως επίσης έχει πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και επίπτωση στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Από διάφορες μελέτες, το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει και μέχρι το 20-25%. Αυξημένος είναι ο κίνδυνος και του εγκεφαλικού σε αυτούς τους ασθενείς. Ξέρουμε ότι από διάφορες μελέτες ότι όσο ελαττώνεται η κλήρανση της κρεατινίνης, τόσο αυξάνεται αυτός ο κίνδυνος. Ενώ σε άλλες έχει φανεί ότι στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ή σε ασθενείς που χρειάζονται αιμοδιάλυση, αυτός ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος. Η παρουσία της σε σχέση με το φλογικό ρυθμό αυξάνει το κίνδυνο του εγκεφαλικού, από ό,τι φαίνεται σε διάφορα registries, από 17 έως 25%, ενώ σε ασθενείς που βρίσκονται σε αιμοδιάλυση τα ποσοστά αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα. Ανάμεσα σε αυτούς τους ασθενείς, με κολπική μαρμαργή, η χρόνια νεφρική νόσος είναι από μόνη της ένας παράγοντας για εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτό έχει φανεί σε διάφορα registry. Ένα από τα μεγαλύτερα είναι αυτό το δανεικό που έχει πάνω από 130.000 ασθενείς μέσα. Όπως επίσης και στη μελέτη Rocket που μελέτησε το Rivaroxaban, όπου φάνηκε για κάθε 10 ml ελάττωση της clearance αυξάνεται το κίνδυνο του εγκεφαλικού κατά 12%. Αυξημένη είναι και η θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, η οποία αυξάνει ακόμα περισσότερο αν ο ασθενής έχει περάσει παλαιότερο παροδικό ή ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα θέμα σε αυτό το σημείο είναι αν το ίδια η εκδήλωση της κολπικής μαρμαργής αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου που δεν έχει διελευκανθεί, ενώ οι ασθενείς που είναι σε αιμοδιάλυση έχουν μια ετήσια θνητότητα γύρω στο 2%, αν όμως αυτοί οι ασθενείς έχουν και κολπική μαρμαργή, η θνητότητα αυξάνει περίπου στο 5%. Εκτός όμως από το κίνδυνο των θρομβοεμβολών, αυτοί οι ασθενείς λόγω της ίδιας τους της νόσου και διάφορων συνωρισίτων έχουν αυξημένο κίνδυνο και αιμορραγίας, ειδικά αυτοί που είναι σε αιμοδιάλυση. Ενώ ακόμα περισσότερο αυτοί που λαμβάνουν βαρφαρίνη, το ποσοστό διπλασιάζεται. Συνήθως είναι μείζωνες αιμορραγίες που εκδηλώνονται από το γαστρεντερικό σύστημα, ενώ διάφορες συνωρισιρότητες, ηλικία, καρδιαγγειακή νόσος, υπατική νόσος, κακός έλεγχος του ΑΕΝΑΡ και λήψη ασπιρίνης αυξάνουν αυτά τα ποσοστά. Στο προκείμενο τώρα, πώς θα κρίνουμε ποιοι από αυτούς τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ή σε αιμοδιάλυση χρειάζονται αντιπηκτικά φάρμακα. Δεν είναι διαφορετικά τα κριτήριά μας, είναι το γνωστό Church-Vasc score, ενώ σίγουρα θα πρέπει να εκτιμήσουμε και το Hasblet score, γιατί όπως είπαμε, αυτοί οι ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Σε διάφορες μελέτες προοπτικής έχουν προσπαθήσει να βάλουν και την νεφρική δυσλειτουργία μέσα στο Church-Vasc score, το R-Church ή R2-Church score, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει να το συσχετίσουν καλά, οπότε δεν λαμβάνουμε υπόψη την ίδια την νεφρική νόσο για το αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να εκδηλώσουν εγκεφαλικό. Όταν μιλάμε για υπολογισμό της κάθαρσης της κρεατινίνης, καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε τον τύπο, υπάρχουν διάφοροι τύποι, καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε τον τύπο Cockcroft Gold. Αυτός χρησιμοποιείται στις διάφορες μελέτες, αυτόν στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Είναι διάφορα τα στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας, από ήπια, δηλαδή με ένα estimated clearance κάτω από 90 μέχρι 60, ενώ η σοβαρή έχει ένα clearance κάτω από 30 και φυσικά ακόμα χειρότερα είναι οι ασθενείς σε αιμοδιάλυση. Σε αυτή τη διαφάνεια, στο αριστερό τμήμα, εντελώς αριστερά, βλέπουμε ότι πώς συμπεριφέρεται ένα τυχαίο φάρμακο στους ασθενείς όταν χρειάζεται αυτό να απεγκριθεί από τον νεφρό, στους συναθλητές χωρίς και δίπλα στους ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Βλέπουμε κάνει και μεγαλύτερο πικ, αυξάνεται αρκετά η συγκέντρωσή του στο πλάσμα, αλλά και αργεί να καθαιρεθεί εντελώς. Όταν χορηγούνται επαναλαμβανόμενες δόσεις, ας πούμε, μία φορά την ημέρα, βλέπουμε στην πλανή διαφάνεια ότι συνεχώς αυξάνει η συγκέντρωση του πλάσματος και επειδή συνεχώς αργεί να καθαιρεθεί. Και αυτό είναι ένα θέμα όταν χρησιμοποιούμε φάρμακα και δει τα νεότερα αντιπηκτικά για τα οποία θα μιλήσουμε παρακάτω στους ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.
Γι' αυτό το λόγο είναι και λάθος και θα πρέπει να το αναφέρουμε στους ασθενείς μας, ειδικά σε αυτούς που έρχονται με, συνήθως με καρδιακή ανεπάρκεια και με απορρίθμιση της νευρικής τους λειτουργίας, να υπολογίζουμε τότε το clearance. Θα πρέπει να περιμένουμε να σταθεροποιηθεί η τιμή της κρεατινίνης του πλάσματος, το οποίο μπορεί βέβαια να πάρει, όπως ξέρουμε, από μέρες μέχρι και εβδομάδες. Αυτή είναι μια κάρτα την οποία μας έχει προμηθεύσει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, αναφέρεται στα guidelines, και η οποία κάνει ιδιαίτερη μνήμα στην τακτική μέτρηση του estimated GFR στους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπυκτικά. Για ετήσια τουλάχιστον μέτρηση μιλάει, λέει ότι στους ηλικιωμένους ή στους πιο έθροφους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται συχνότερα. Και ένα καλό τύπος παύλα κόλπο που μας δίνει είναι ότι καλά θα ήταν να διαιρούμε το clearance με το 10 και κάθε τόσους μήνες να βλέπουμε. Δηλαδή, αν ένας ασθενής έχει 40 clearance, κάθε 4 μήνες είναι ένα καλό χρονικό διάστημα να ελέγχουμε το GFR του. Φαρμακοκινητική της βαρφαρίνης των κουμαρινικών δεν απεκρίνεται από το νεφρό, μεταβολίζεται στο ΥΠΑΡ. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία που λαμβάνουν βαρφαρίνη έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μείζωνων αιμορραγιών. Οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι γιατί κάνουν down regulation αυτοί οι ασθενείς στο κοιτόχρωμα που είναι υπεύθυνο στο ΥΠΑΡ και έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Επίσης, υπάρχει και μια άλλη κατάσταση που λέγεται ασβέστωση των αγγείων που εμφανίζεται σε αυτούς τους ασθενείς. Όσον αφορά τώρα τα νεότερα αντιπυκτικά, τα τέσσερα που ξέρουμε, το εντόξαμπαν δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Η κάθεση μπορεί να διαφέρει από 27% μόνο για το αμπίξαμπαν, 36% και 50% για το ριβαρόξαμπαν και το εντόξαμπαν, ενώ το ταμπίκατραν απεκρίνεται κατά 80% περίπου από τους νεφρούς. Οι μελέτες που έβαλαν αυτά τα φάρμακα στην καθημέρα πράξη μας έχουν χρησιμοποιήσει αρκετό ασθενών με νεφρική δυσλειτουργία. Και η Rely και η Rocket για το Abixaban, η Aristotle και η Engage. Αυτό που δεν κάναν όμως αυτές οι μελέτες είναι ότι δεν χρησιμοποίησαν ασθενείς με clearance κάτω από 30 ml. Έχουν διαφορετικό πληθυσμό όσον αφορά τον διαβήτη και την καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ στη μελέτη για το Rivaroxaban και το Abixaban το μέσο ChatVAS score ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο. Φυσικά, οι ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια έχουν αποκλειστεί. Από ό,τι βλέπουμε και στους ασθενείς, είναι στην κάτω σειρά με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία κάτω από 50 clearance και τα τέσσερα φάρμακα τα πήγαν αρκετά καλά και στο εγκεφαλικό και στην αιμορραγία. Στην αιμορραγία, ίσως λίγο καλύτερα το αμπίξαμπαν. Τι ισχύει σήμερα? Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία στους ασθενείς από 30 μέχρι 50 clearance συστήνει. 2 minutes. Όσον αφορά το αμπίξαμπαν και το ριβαρόξαμπαν, ελαττωμένες δόσεις των γνωστών φαρμάκων, ενώ ανάλογα με το Has Blood Score για το ταμπίκατραν 2x150 ή 2x110. Οι Αμερικάνοι είναι λίγο πιο επιθετικοί, έχουν βάλει σε κάθαρση από 30 έως 15 και 75 mg δύο φορές την ημέρα από το ταμπίκατραν, αλλά έχουν με βάση κάποιες φαρμακοκινητικές μελέτες προσθέσει το ριβαρόξαμπαν και το αμπίξαμπαν και στην αιμοδιήλυση. Τα guidelines των Αμερικάνων το 2014 μιλούσαν με χαμηλή ένδειξη βέβαια για μια πιθανή χορήγηση βαρφαρίνης σε ασθενείς με χαμηλό clearance. Υπάρχουν όμως αρκετές μελέτες όπως αυτή, μεταναλύσεις, συγγνώμη, όπως αυτή που έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλούς ασθενείς και πάρα πολλές μελέτες, στις οποίες το 1 τρίτο περίπου λάβανε βαρφαρίνη, που από ό,τι βλέπουμε λέει ότι η λήψη της βαρφαρίνης δεν έκανε και τόσο καλό, ούτε βέβαια τόσο κακό στο εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά αύξησε τις αιμορραγίες. Άλλες μελέτες από την άλλη μεριά δεν λένε κάτι τέτοιο, λένε ότι αυτοί οι ασθενείς πήγαν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτοί οι ασθενείς, να μην ξεχνάμε που πάνε ακόμα καλύτερα, είναι αυτοί που έχουν ένα πολύ καλό TTR πάνω από 70%. Υπάρχουν νεφρολογικές εταιρείες που δεν συστήνουν τη λήψη βαρφαρίνης σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί αυξάνει μόνο το κίνδυνο των αιμορραγιών. Φυσικά στους ασθενείς με θρόμβο στο κόλπο ή με προσθετικές βαλβίδες, βαλβιδοπάθειες, μάλλον είναι καλό να τους χορηγούμε αντιπυκτικά. Εναλλακτικές λύσεις μπορεί να είναι η νοξαπαρίνη, ναδοπαρίνη, δαλτεπαρίνη και την ζαπαρίνη όσον αφορά τις παρίνες χαμηλού μοριακού βάρους. Άλλο εναλλακτικό μέσο είναι η τοποθέτηση διαδερμικά ή χειρουργικά μιας συσκευής για τη σύγκληση του οτίου στον αριστερό κόλπο, από που προέρχονται τα περισσότερα έμβολα. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε ότι παρόλα όσα λέμε
την έλλειψη των στοιχείων που έχουμε. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 5 χρόνια, είναι μεγάλη αύξηση των αντιπηκτικών των νεότερων, ιδίως του αμπίξαμπαν και του ριβαρόξαμπαν, στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και ιδίως σε αυτούς που είναι σε αιμοδίαλυση. Τελευταία μου διαφάνεια αυτή. Βλέπουμε ότι όσο αυξάνει η νεφρική νόσο, τόσο αυξάνει η επίπτωση της. Όσο αυξάνει η βαρύτητα της νεφρικής νόσου, τόσο αυξάνει η επίπτωση της κολπικής μαμαργής, τόσο αυξάνουν τα φαινόμενα ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων και συστημικών εμβολών. Αλλά από την άλλη μεριά, τόσο αυξάνουν και οι αιμορραγίες. Για τους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια μέχρι στα 2-3 έχουμε τυχιοποιημένες μελέτες. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τους ασθενείς σε βαρύτερη νευρική νόσο, όπου μας λείπουν τα στοιχεία. Έχουμε ελάχιστες και σε πολύ λίγους ασθενείς μόνο φαρμακοκινητικές μελέτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Νικολούλη. Ο κύριος Αλευρούδης να μας κάνει το σχόλιο του. Την πυξία, την κάθαρση και όπως είπατε να την ελέγχουμε πολύ συχνά ανάλογα με την κάθαρση του ασθενούς. Τώρα, κάτι που έχω δει ότι είναι trend το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει στοχεύση στους VKA, λέει ότι, ας το πούμε, αυτοί οι ανταγωνιστές αποτρέπουν την ενεργοποίηση της Matrix GI Protein, η οποία βοηθάει στο να μην αποσβεστοποιούνται τα αγγεία. Επομένως, με βάση τη θεωρία αυτή, φαίνεται ότι αυτή το συντρόμα, ας το πούμε, όχι μόνο δεν επιβραδύνει, ας το πούμε, ή έχει ένδειξη για την νεφρική ανεπάρκεια, πιθανότατα να επιβαρύνει τον νεφρό. Έτσι, ο ασθενής, ενώ του δίνεις, ας το πούμε, είναι αιμοκαθερόμενος ή τέλος πάντων έχει υψηλού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια και του δίνει συνδρόμες, αισθάνεσαι την ασφάλεια ότι τον καλύπτεις από θέμα αντιπηξίας, στην ουσία επιταχύνεις την νεφρική του ανεπάρκεια. Με βάση αυτό το μηχανισμό, έχουν γίνει κάποιες μελέτες, φαίνεται ότι ισχύει αυτό σαν μηχανισμός και επίκυνται κι άλλες. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ και πάλι. Ερωτήσεις. Ο κύριος καθηγητής. Τελικά, σε αρρώστους κάτω από 15 clearance ή σε αιμοδιήλυση, με κολπική μαρμαργή, τι θα έκανες? Δηλαδή, τι λένε οι οδηγίες? Γιατί αναφέρθηκες σε αμερικάνικες που δεν είναι ακριβώς όπως τα είπες. Λένε ότι από τα 3, γιατί το ετόξαμπαν δεν κυκλοφορεί σε εμάς, έτσι, υπάρχουν κάποιες μελέτες, όχι μεγάλες, από 25.000 ασθενείς ή 2.000 πήρανε απιξαμπάνι και μάλιστα σε δόση 5 μιλικά. Δώσανε και 2,5, αλλά είχαν καλύτερα αποτελέσματα με τα 5 μιλικά. Βέβαια, δεν συστήνουν να παίρνουν και λένε προσεκτικά κλπ. Κλπ. Έτσι. Για τη ριβαροξαμπάνι και το άλλο έχουν αντένδειξη. Η Νταπινταντράνη έδειξε σε μικρές μελέτες ότι είχε αιμορραγίες πιο πολλές. Δηλαδή, νομίζω ότι οι αμερικάνικες εταιρείες που εκεί υπάρχουν, κάνα μια μελέτη η οποία έχει γύρω στις 25-27.000, αν θυμάμαι, έδειξε μόνο ότι απιξαμπάνι μπορεί να δοθεί, αλλά δεν έχει ένδειξη πια. Ούτως άλλως η Νταπινταντράνη διαμεταβολίζεται και στα νεφρά, οπότε. Η Νταπινταντράνη κάτω από 50 δεν πρέπει να τη δίνουμε. Κάτω από 50 ml αυτό. Ενώ επίσης για το θέμα που είπες κάτω από 30 ml, αν θυμάμαι καλά, ότι δίνουμε μειωμένη δόση κλπ. Η απιξαμπάνι έχει συγκεκριμένα πράγματα. Πάνω από 80 χρονών, πάνω από 1,5 κρεατινίνη. Και αυτό δίνουμε την μειωμένη δόση. Δηλαδή δεν ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τα άλλα δύο. Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά. Η απιξαμπάνι έχει το καλύτερο προφίλ από τα 3 για νεφρική ανεπάρκεια. Και στην Αμερική, όπως είπατε, το δίνουν σε αιμοκαθερόμενους. Εδώ ακόμα στην Ευρώπη οδηγίες δεν είναι. Και εκεί δεν έχουν περάσει, αλλά ήδη έχουν γίνει εργασίες. Ναι. Ναι, έχουν γίνει. Επίσης, ένας αιμοκαθερόμενος, ειδική ομάδα αυτή από τους νεφροπαθείς, είναι και ότι μέρα παραμέρα μπαίνει σε νεφρό. Οπότε εκεί καλύπτεται με υπαρίνες και οι νεφρολόγοι είναι λίγο διστακτικοί στα αντιπηκτικά. Λίγο πολύ. Πολύ. Υπάρχει πρόβλημα όταν τους λέμε ότι πρέπει να πάρει. Αυτοί είναι αντίθετοι. Και συνεχίζουν τις υπαρίνες. Ακριβώς. Και συνεχίζουν. Όπως λένε. Επομένως, υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος Ζαρβάνης. Όχι, όχι, αυτό τόνισα. Δεν υπάρχει καμία. Φαρμακοκίνηση.
φαρμακοκινητικές μελέτες. Σε 6-7 άτομα. Δεν είναι 2.000, αλλήμον αν είχαν πάρει θα είχε γίνει χαμός στην Αμερική. 2.000 άτομα. Είναι registries, τα οποία ξεφύγανε κάποιοι και πήρανε τη χαμηλή δόση. Έτσι και τα οποία, εντάξει, λένε ότι ίσως είναι λίγο πιο ασφαλές από το VKA. Και τα άλλα και η δόση υπολογίζεται με βάση την φαρμακοδυναμική, δηλαδή, στα εργαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι και η εμπειρία του καθενός θα παίξει ρόλο. Του θεράποντος γιατρού, τι ξέρει, τι μπορεί να κάνει, πώς θα το διαχειρίσει τον ασθενή του, όπως και να κάνουμε. Δεν υπάρχουν οδηγίες, αφού ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός, άρα λοιπόν δεν μπορεί. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.